Δεν θα τραγουδήσω. Καλησπέρα και από εμένα. Βουράνη Φιλιό ονομάζομαι. Είμαι υπαρχηγό στο Σώμα Θελοντό Σαμαριτών για σωστό και να δώσω σκόρ στον Άφριο. Σα ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Και βρίσκομαι εδώ να σα δείξω μία δεξιότητα πρώτων βοηθειών που είναι χρήσιμη σε όλου μα στην καθημερινή μα ζωή. Διότι σίγουρα όλοι από εμά έχουμε έρθει αντιμέτωποι μια απλή υποφημία, έτσι δεν είναι? Με μια κατάρρευση δηλαδή ενό ανθρώπου στα μάτια μα. Είτε αυτό είναι στα δικά μα τα παιδιά που έχουμε εκπαιδευτικού εδώ κοντά μα, είτε στο σπίτι, στη δουλειά ή οπουδήποτε. Η κατάρρευση του ανθρώπου, η απλή υποφημία δηλαδή που λέμε, μπορεί να κρύβει κάποιου μικρού κινδύνου. Τι εννοώ? Με την πτώση του θύματος στο έδαφος υπάρχει κίνδυνος να γυρίσει η γλώσσα. Το έχουμε ακούσει αυτό, έτσι που λέμε ότι γύρισε η γλώσσα. Όλοι μας δεν το έχουμε ακούσει. Η γλώσσα ουσιαστικά δεν γυρνάει. Με την πτώση του ανθρώπου χαλαρώνουμε εμείς, δηλαδή είναι αυτό που λέμε είναι ανέστητος, χαλαρώνουμε όλοι εμείς του. Και η γλώσσα είναι ένας από τους μεγαλύτερους μυς του ανθρώπινου σώματος, που το μεγαλύτερο σημείο του δεν το βλέπουμε γιατί βρίσκεται ακριβώς εδώ μέσα. Η γλώσσα δηλαδή τι κάνει? Υποχωρεί, πέφτει προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να φράζει τον αεραγωγό που λέμε εμείς, με απλά λόγια να πάβει να αναπνέει. Αυτός δηλαδή είναι ο μικρός κίνδυνος που κρύβει η υποφημία σε έναν άνθρωπο. Οπότε λοιπόν τι γίνεται? Εμείς εδώ που πρέπει να προσέξουμε είναι καταρχήν να μπορούμε να καταλάβουμε εάν το θύμα που έχει πέσει κάτω αναπνέει και αν αναπνέει να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε στην αναπνοή του. Έτσι να τον αφήσουμε εκεί. Λοιπόν, η θέση αυτή που θα σας δείξω δεξιότητα λέγεται θέση ανάληψης. Αλλά θα ήθελα κάποιον από εσάς για να το δείξω. Κάποιον εθελοντή. Για να δούμε, υπάρχουν εθελοντές τώρα ή δεν υπάρχουν? Ένας. Λοιπόν, θα καλέσω κοντά μου τη Δήμητρα Τιτζίμου που είναι εθελόντρια Σαμαρίτισσα και πολύ χρήσιμο κομμάτι στον ελληνικό Ιερό Σταυρό, η οποία θα δείξει τη δεξιότητα, θα τη δείξει σαν να τη συμβαίνει πραγματικά μπροστά της αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βγήκε από εδώ, από τον εκθεσιακό χώρο που βρισκόμαστε εμείς εδώ τώρα, και βλέπει έναν άνθρωπο να καταραίει μπροστά στα μάτια της. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα το δείξει σε πραγματικό χρόνο και μετά θα εξηγήσουμε κομμάτι-κομμάτι τι ακριβώς έχουμε κάνει. Θέρμα γωνία. Κανείς. Εγώ εδώ. Ναι. Υποθυμίστε ελεύθερα. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είχαμε πολλούς εθελοντές. Λέγε μου. Γιάννη μου, όμως δεν είστε ελεύθερα. Τώρα εγώ πρέπει να κάνω θέμα. Η θέση είναι λίγο συνηθισμένη. Πες το. Είσαι καλά, είσαι καλά. Βοήθεια, βοήθεια. Τώρα να μην σας τα βγάλω αυτά που έχετε στη τσέπη σας. Ναι, τα βγάλω. Ναι. Σας πειράζει? Μετά. Το μελάνι και είπα και εγώ. Εγώ μόνο δεν παρακολουθώ όμως για να μάθω. Όχι, δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Ακούστε, κύριε Γιάννη, είστε λοιπόν. Το θύμα την τράει κιόλας. Αφήστε μου το χέρι σας ελεύθερο. Δεν πάει άλλο. Εκεί. Ξεκινάς την υγεία. Δεν θέλω να μου λύγεις με τα ποδαράκια. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε τώρα κομμάτι-κομμάτι, το είδαμε έτσι πως έγινε, θα εξηγήσουμε κομμάτι-κομμάτι πώς γίνεται αυτή η θέση ανάληψης και τι εξυπηρετεί. Καταρχάς, για να επαναφέρουμε τη γλώσσα στο θύμα όταν έχει πέσει προς τα πίσω, δεν χρειαζόμαστε ούτε κουτάλια, ούτε πυρούνια, ούτε ναυτίρες που βλέπουμε κατά καιρούς. Θυμάστε, φέτος το χειμώνα είχε πετύσει τηλεοράσεις σε έναν αγώνα μπάσκετ, όπου είχε βγει μέσα η κυρία η οποία είχε αναλάβει την υγειονομική κάλυψη του αγώνα. Ο αθλητής του είχε πέσει γλώσσα προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει την αναπνοή του, και εκείνη με αγωνιώδεις προσπάθειες ήθελε να του ανοίξει το στόμα. Πραγματικά δεν χρειάζεται.
η κίνηση για να επαναφέρουμε τη γλώσσα εκεί που πρέπει, ώστε να αναπνέει πάλι το θύμα, είναι πάρα πολύ απλή. Είναι μια έκταση κεφαλής, την οποία θα δείξουμε αναλυτικά. Λοιπόν, όταν καλούμαστε να βοηθήσουμε ένα θύμα το οποίο έχει πέσει κάτω, για τον οποιοδήποτε λόγο, τον οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί ούτε ακτινογραφίες έχουμε στα μάτια, ούτε γιατροί είμαστε, απλά το έχουμε δει να πέφτει κάτω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η ασφάλεια η δική μας. Το θύμα μπορεί να έχει πέσει κάτω, γιατί μπορεί να γλύφτει σε με νερά, του και να πέσει. Τρέχοντας λοιπόν και εμείς να δούμε τι έγινε, πάρτε και μας κάτω, οπότε έχουμε δύο θύματα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει πρώτα να ελέγχουμε την ασφάλειά μας. Γι' αυτό λοιπόν η Δήμητρα πριν πλησιάσει το θύμα, έλεγξε το χώρο, να δει αν υπάρχουν νερά, να δουν αν υπάρχουν γυμνά καλώδια. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι να τραυματιστούμε και εμείς σαν διασώστες. Αφού λοιπόν ελέγξουμε το χώρο γύρω μας και είμαστε πλέον ασφαλείς ότι εμείς δεν πρόκειται να πάθουμε κάτι, πλησιάζουμε το θύμα. Γονατίζουμε δίπλα του και το φωνάζουμε δυνατά και του πιάνουμε τους ώμους και το ρωτάμε αν είναι καλά. Είσαι καλά, είσαι καλά. Βλέπουμε λοιπόν μετά από το είσαι καλά, είσαι καλά. Οι δύο φορές πάντα είναι κρίσιμες, μπορεί την πρώτη να μην έχει ακούσει. Μπορεί να κοιμάται, να θέλει να πέσει και ύπνο. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν βλέπουμε ότι δεν αντιδράει, δεν μας μιλάει ή οτιδήποτε, πρέπει να ελέγξουμε εάν αναπνέει. Για να ελέγξουμε αν το θύμα αναπνέει και για να απελευθερώσουμε ταυτόχρονα και τον αεραγωγό αφού του έχει γυρίσει η γλώσσα, είναι απλά μία έκταση κεφαλής και όθηση της κάτω γνάθου. Κάνουμε έκταση κεφαλής και όθηση της κάτω γνάθου, όπως κάνει η Δήμητρα. Με αυτόν τον τρόπο και μόνο με αυτόν τον τρόπο η γλώσσα απελευθερώνεται. Ο αεραγωγός είναι ελεύθερος και μπορούμε πλέον να αναπνεύσουμε κανονικά. Χωρίς πυρούνια, χωρίς μαχαίρια, χωρίς αναπτήρες, χωρίς αγωνιώδεις προσπάθειες να ανοίξουμε το σαγόνι. Εάν το στόμα δεν ανοίξει, δεν μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί είναι ο αεραγωγός, ο οποίος είναι πλέον απελευθερωμένος. Λοιπόν, πρέπει να ελέγξουμε εάν αναπνέει. Υπάρχει ένα τρίπτυχο που λέει βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βάζουμε το αυτί ακριβώς στη μύτη και στο στόμα του θύματος και ακούμε τα χνότα της αναπνοής του. Βλέπουμε, ελέγχουμε εάν το στήθος ανεβοκατεβαίνει και παράλληλα νιώθουμε στο μάγουλό μας την υγρασία από την αναπνοή του. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εάν το θύμα δεν αναπνέει, υπάρχει μια άλλη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε που λέγεται κρατελοχαστική αναζωογόνηση. Εδώ βλέπουμε ότι το θύμα αναπνέει. Από τη στιγμή λοιπόν που αναπνέει, πρέπει, αν θυμάστε σας είπα στην αρχή, πρέπει να διατηρήσουμε την αναπνοή του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τον πάρει. Η θέση λοιπόν ανάνυψης βοηθάει στο να διατηρήσουμε την αναπνοή του θύματος μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Να θυμηθούμε λοιπόν πώς κάνουμε τη θέση ανάνυψης. Το χέρι το οποίο είναι προς το μέρος μας, το βάζουμε, εμείς το λέμε προς τον ώμο. Το βάζουμε λοιπόν σε ορθή γωνία. Πιάνουμε το χέρι του θύματος, με το ίδιο μας χέρι, το τοποθετούμε στο μάγουλό του. Με το άλλο μας χέρι, πιάνουμε το γονατό του και το κάνουμε κάπως σαν γνώμονα. Και με το βάρος του θύματος, το γυρνάμε προς το μέρος μας. Απελευθερώνουμε το χέρι μας και προσέξτε, κρατάμε το κεφάλι πάλι σε έκταση. Αυτό που είπαμε πριν. Σε ορθή γωνία το πόδι για να στέκεται καλύτερα και καλούμε ασθενοφόρο. Αφού τοποθετήσουμε σε τέσσερα ανάρρευση, καλούμε ασθενοφόρο. Στο ασθενοφόρο το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι το πού είμαστε. Γεια σας, βρίσκομαι στον εκκλησιακό χώρο στην Ερμιόνη, στο λιμάνι της Ερμιόνης. Ώστε, εάν για κάποιο λόγο κλείσει η γραμμή, το ασθενοφόρο το ΕΚΑ ξέρει ότι εκεί κάτι έχει συμβεί, πρέπει να πάω. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε και τις σωστές πληροφορίες στο 166, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά που δεν έχουν δοθεί σωστές πληροφορίες και το στενοφόρο έχει πάει και μετά λέμε αν ξέρει στενοφόρο να έρθει. Πρέπει να δώσουμε σωστές πληροφορίες. Πρώτα λέμε βρισκόμαστε εκεί. Έχει συμβεί αυτό. Με λένε τάδε, το τηλέφωνο μου είναι αυτό, χρειάζεστε κάτι άλλο και πάντα, μα πάντα, θα κλείσουμε το τηλέφωνο τελευταίοι. Γιατί μπορεί το στενοφόρο 166 μας μπορείτε να θέλει να ρωτήσει κάτι το οποίο να μην έχει προλάβει, να μην έχει ακούσει τη διεύθυνση, σωστά, να θέλει να κάνει επιβεβαίωση του τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα θα αποδειχτείτε πόσο καλοί εθελοντές είστε. Θέλω να δείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Καλά το είδαμε, αλλά στην πράξη είναι που το μαθαίνουμε.
Θέλετε ένα θύμα ακόμα. Κανάστα, πάθα κάτι. Τύπος. Έλα, πρέσει το παγό. Είναι ο αντιδήμαρχος. Είναι ο αντιδήμαρχος, μάλιστα. Είναι αντιδήμαρχος. Στο Κρανίδι, πέντε διπλά είναι το κέντρο υγείας. Εκεί το ΕΚΑΒ εδώ. Μπράβο, πλησιάζουμε με ασφάλεια. Πολύ ωραία. Κάμε γύρω εκεί, αν έχει διάφορα. Αν έχει οτιδήποτε. Μετά. Γονατίζουμε κοντά και να δούμε αν αναπνέει. Θα γονατίσετε, εδώ θα είναι το γονατό στο πλευρά που είναι στο στόμα. Ωραία. Αλλά τα πόδια σας όσο μπορεί να είναι καλύτερη σταθεροποίηση δουλειά σας. Για να δούμε να ελέγξουμε ότι αναπνέει. Θα ελέγξουμε πρώτα αν έχει αντίδραση, αν αντιδράει, αν έχει επίπεδο συνείδησης. Πρώτα φωνάζουμε αν είναι καλά. Ακριβώς αυτό. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Στους ώμους. Μπορεί να μην ακούει ο άνθρωπος. Εντάξει. Είσαι καλά, είσαι καλά. Δεν είναι καλά. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να φωνάξουμε βοήθεια-βοήθεια, κάτι που παρέλειψα να πω πριν. Αυτό που κάνουμε βοήθεια-βοήθεια που μας φαίνεται πάρα πολύ αστείο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Αν μας δει κάποιος να καλούμε βοήθεια και έρθει να μας βοηθήσει, θα γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο στο να καλέσει εκείνο το 166. Έτσι. Ή να μας βοηθήσει οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστούμε. Ακριβώς. Βοήθεια. Δεν έχετε κανένα. Νερό, δεν ρίξα νερό. Αυτό που έκανε η Δήμητρα, ελέγχουμε το σώμα. Εάν έχει κάποια αντικείμενα εχμήρα, γιατί θα το τριμίσουμε, θα το τριμίσουμε, θα το τραυματίσουμε. Οπότε ελέγχουμε τσέπες. Πρώτα πρέπει να δούμε αν αναπνέει. Πρώτα. Ωραία. Κοντά. Κάνουμε έκταση κεφαλής. Α, ναι. Ναι, αφήσω το μικρόφωνο γιατί δεν εξυπηρετεί. Λοιπόν. Σταύρο μην υποφελείς εδώ. Βάλετε δύο μαζί, Σταύρο. Εδώ, έτσι, ναι. Όπως βλέπεις το δικό μου. Ναι. Θα βάλεις μια μικρή πίεση, ώστε να σηκωθεί το κεφάλι. Τώρα το θέμα έχει αισθήσεις και είναι δύσκολο να κάνουμε έκταση στην πραγματικότητα. Όταν όμως το είπα δεν έχει αισθήσεις και έχω χαλαρώσει ο λιμής, γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Το κεφάλι του να είναι εκεί και να ανασηκώνεται λίγο το πλούτο. Για να ελευθερωθεί ο αεραγωγός. Οπότε εγώ πάω τώρα το αυτί μου στη μύτη. Σου εκεί κοντά για να ακούσει. Να δω και να δεις το θώρακα. Ακουμπάω εδώ. Δεν ακουμπάτε, απλά κοιτάζετε. Κοιτάω. Κρατάω, εξακολουθώ να κρατάω το σαγόνι. Και μετά. Για 10 δευτερόλεπτα ελέγχουμε αν αναπνέει. Βλέπουμε, ακούμε και αισθανόμαστε. Ωραία. Εμείς είδαμε τώρα ότι αναπνέει. Αναπνέει. Οπότε λοιπόν. Πρέπει να τον φέρουμε στη θέση. Τον ψάχνουμε. Τώρα τον ψάχνουμε. Ναι. Έχει πολλά πράγματα στις τσέπες, δεν πειράζουμε τίποτα. Λεφτά. Λεφτά μπορούμε να τα βγάλουμε, να τα πάρουμε. Ωραία. Και μετά προχωράμε να τον φέρουμε στη θέση. Στη θέση ανάγκης. Ωραία. Λοιπόν, θυμηθείτε, πρώτα το πρώτο πράγμα αυτό που κάνουμε είναι τροχονόμος. Τροχονόμος, αυτό το θυμάμαι. Και το φέρνουμε εδώ. Ωραία. Μετά πιάνουμε με το ίδιο χέρι. Με το ίδιο χέρι. Αυτό το πλέκουμε. Το πλέκεις για να μπορέσεις να τον φέρεις. Το υποβοηθάς λίγο γιατί όταν δεν θα κοιτήσεις θα είναι βάρη. Και το πόδι. Μπράβο κύριε Δήμαρχε. Γιατρός τώρα, ωραία. Συνεχίζεις να έχεις το χέρι σου εδώ. Τα ρολόγια και αυτά τα βγάζουμε. Τα βγάζουμε, έτσι. Ωραία. Συνεχίζεις να έχεις το χέρι σου πλεγμένο εδώ. Ναι. Ωραία. Μετά από το γόνατο. Έτσι. Όχι, ό,τι πέφτει το μαζεύω, έτσι. Και το γέρνουμε προς το λαϊκό. Δεν θα το κάνεις δύναμη πουθενά αλλού, μόνο στο χέρι θα το κάνεις μοκλό και θα γυρίσεις αμέσως. Εδώ. Και το φέρνουμε μπροστά. Όχι, άστε προς το χέρι. Ωραία, φτιάξουμε μετά. Κλείνω αυτή λίγο πίσω για να μην πέφτει πάνω. Προσπάθησα να το φέρεις όσο μπροστά γίνεται. Ναι, και παραμένει εκεί. Εδώ. Ωραία, γύρισε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Με προσοχή τώρα θα βάλεις το χέρι σου από εδώ. Θα πιάσεις το χέρι ώστε να μείνει το χέρι του για να τραβήξεις εσύ το δικό σου το χέρι. Ναι. Αφήστε το κεφάλι κάτω. Έτσι όπως είναι. Δεν θα το σηκώσετε. Το αφήνεις. Ναι. Του κάνεις μια μικρή έκταση για να ξανάρθει το αεραγωγός. Και τώρα θα βάλεις το πόδι του σε ορθή γωνία για να είναι σταθερός, να μην το κουνάει τίποτα. Αυτό. Όχι. Έτσι, όπως είναι κάτω, όπως είναι κάτω. Εκεί. Ωραία. Αυτό ήταν. Και ναι, ρούμε ασθενοφόρο. Στο ασθενοφόρο τι λέμε.
είμαι στην Ερμιόνη, στον εκθεσιακό χώρο, λέγομαι Μαρία Τονοπούλου, και χρειάζομαι βοήθεια. Έχω ένα θύμα το οποίο αναπνέει και το έχω πάρει σε τέτοια ανάλυση. Γιατί το μάθημα το ξέρετε. Αλλαγή τώρα, αλλαγή. Αλλαγή, πού πάει. Εγώ, σας αδιάξω.